θα κάνουμε μια βόλτα με το φέριμπότ στο λιμάνι της χώρας των γνώσεων η Φιφή χοροπηδάει από τη χαρά της όλη μέρα είναι τόσο ενθουσιασμένη ακούτε το πλοίο μας είναι έτοιμο να σαλπάρει αντίο χώρα των γνώσεων θα γυρίσουμε σύντομα Χαιρετίστε κι εσείς! Γεια! Ξεκινάμε! Oh, νιώθω το πλοίο να λυκνίζεται πάνω στα κύματα! Σύντροφοι, είστε όλοι έτοιμοι για το μεγάλο μας ταξίδι στο πέλαγος! Μάλιστα, καπετάνη Σασίση! <σχει> Ναύτες Φιφί και Μίμη, δύρα τις άγκυρες! Δύρα της Σάγκυρες! Ντάξει, καπετάνη Σίσι. Πόσο θα κρατήσει το ταξίδι μας στη θάλασσα, καπετάνη Σίσι; Ναύτη Μίμη, εσύ είσαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα. Πόση ώρα θα ταξιδεύουμε? Mm, λοιπόν, φύγαμε στις 2 η ώρα και θα επιστρέψουμε στις 4 η ώρα. Αυτό σημαίνει δύο ώρες. Θα ταξιδεύουμε δύο ώρες. Σε ευχαριστώ, Μίμη. Δύο ώρες! Ελπίζω να μην συνεχίσει να κουνάει έτσι το πλοίο για δύο ώρες. Νιώθω την κυλίτσα μου να ανακατεύεται λιγάκι. Α, κοιτάξτε! Να, ένα άλλο πλοίο. Είναι ένα ψαράδικο. Κοιτάξτε όλους αυτούς τους γλάρους που πετάνε γύρω του. Μάλλον θα ψάχνουν ψαράκια για να φάνε. Μμ, μ' αρέσουν τα ψάρια. Οι ψαροκροκέτες είναι το αγαπημένο μου φαγητό μετά από τα λουκάνικα. Χαιρετίστε όλοι το πλοίο. Οι ψαράδες μας χαιρετούν. Ελπίζω να πιάσουν μερικά ψάρια για το απογευματινό μου. Τι υπέροχο ταξίδι, αλήθεια! Περνάς όμορφα στη βόλτα μας! Κάνε κλικ τριγύρω στο ferry boat για να το εξερευνήσεις. Μερικοί άνθρωποι βγαίνουν με τις βάρκες τους για να ψαρέψουν ψάρια, αλλά εγώ ξέρω ένα παιχνίδι με κάποιον που ψαρεύει γράμματα. Ψάχνει να βρει καταλήξεις για να φτιάξει τις λέξεις του! Πάμε να τον βοηθήσουμε! Κάνε κλικ πάνω μου για να φτιάξεις λέξεις στο παιχνίδι μου «Τι καλή ψαριά»! Άμεση επιβίβαση για το φανταστικό παιχνίδι μου με το ψάρεμα! Καλώς ήρθες στο υπέροχο παιχνίδι μου με τις λέξεις. Κοίτα, αυτός είναι ο φίλος μου ο Μπάμπης. Έχει βγει με τη βάρκα του και προσπαθεί να ψαρέψει μερικές καταλήξεις λέξεων. Σε ένα από τα πανιά στη βάρκα του Μπάμπη υπάρχει μια εικόνα. Είναι ένα μανιτάρι. Το διπλανό πανί έχει πάνω του τα γράμματα α, του και α. Είναι τα πρώτα γράμματα της λέξης μανιτάρι. Κάτω από τη βάρκα του Μπάμπι κολυμπάνε μερικές καταλήξεις. Πρέπει να διαλέξεις τη σωστή κατάληξη που ταιριάζει με τα γράμματα στο πανί για να ολοκληρώσεις τη λέξη. Hey, Μα τις χίλιες φάλαινες, το πιάσα. Λάθο λάθος κατάληξη, ο Μπάμπης δεν θα την πιάσει. Μπα, δεν μου κάνει αυτό το ψάρι. Όταν βοηθήσεις τον Μπάμπη να ψαρέψει οκτώ σωστές καταλήξεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πριν αρχίσεις να βοηθάς τον Μπάμπη, πρέπει να ξέρω πώς τα πας με τις λέξεις. Αν τα πας καλά με τις λέξεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως παίζεις τις λέξεις στα δάχτυλά σου, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Εντάξει, ας δούμε τι υπάρχει στα πανιά. Είναι τα πρώτα γράμματα της λέξης δάσος. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις τη λέξη. Ει, οπ! Ό,τι πρέπει για παστό. Το τραβάω πάνω. Το βρήκες! Αυτή την κατάληξη πρέπει να ψαρέψεις, Μπάμπη. Έφτιαξες τη λέξη δάσος. Υπάρχει κάτι καινούριο στα πανιά. Είναι τα πρώτα γράμματα της λέξης μήλο. Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? Hey, hop. Μα τις χίλιες φάλαινες! Το πιάσα! Καλή επιλογή! Ψάρεψε την κατάληξη, Μπάμπη! Είναι η λέξη μήλο! Υπάρχει κάτι καινούριο στα πανιά! Μαντήλι! Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? Ει, hey, Ότι πρέπει για παστό. Το τραβάω πάνω. Μπράβο! Τώρα ο Μπάμπης μπορεί να ψαρεύσει την κατάληξη. Έφτιαξε τη λέξη μαντήλι. Κοίτα, υπάρχει κάτι άλλο στα πανιά. Σταυρός! Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? Hey, hop. Μα τις χίλιες φάλαινες, το πιάσα! Είναι η λέξη σταυρός! Τίποτα δεν μ' αρέσει περισσότερο από το να κάθομαι στη βάρκα μου με στη λιακάδα. Υπάρχει κάτι καινούριο στα πανιά! Καντήλι! Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? «Ει, hey, Ό,τι πρέπει για παστό! Το τραβάω πάνω!» Έφτιαξε τη λέξη «καντήλι»! Τα πανιά στη βάρκα του Μπάμπη έχουν κάτι καινούργιο πάνω τους! Πέταλο! Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? «Ει, hey, τις χίλιες φάλαινες Το πιάσα Είναι η λέξη Πέταλο Τα πανιά στη βάρκα του Μπάμπι έχουν κάτι καινούργιο πάνω τους Είναι τα πρώτα γράμματα της λέξης Ξύλο Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις τη λέξη hey, Ό,τι πρέπει για παστό το τραβάω πάνω. Έφτιαξες τη λέξη ξύλο. Κοίτα, υπάρχει κάτι άλλο στα πανιά. Πόμολο. Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης. Ει, hey, οπ. Μα τις χίλιες φάλαινες. Το πιάσα. Είναι η λέξη βοήθησε τον Μπάμπι να ψαρεύσει όλες τις σωστές καταλήξεις. Μια και βοήθησε τον Μπάμπι τόσο πολύ, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Καλώ ήρθε και πάλι στο Ferry Boat Αιγαίο. Η Σύση κάνει την καπετάνισσα του πλοίου μας. Εμένα εννοεί. Είμαι η καπετάνισσα του φεριμποτ Αιγαίο. <ΣΣ> το ψαράδικο έχει απομακρυνθεί τώρα. Μπορώ να το δω ακόμα με τα κιάλια μου. Αναρωτιέμαι αν έπιασαν ψάρια σήμερα. Κοιτάξτε, βλέπω ένα ψάρι που δεν κατάφεραν να πιάσουν. Θυμάστε το ψάρι με τις κόκκινες και κίτρινες ρίγες που είχα δει στο ενηδρίο της γιατρού. Το ριγέ ψάρι που είχες δει μοιάζει με αυτό που είδες τώρα στη θάλασσα, Ζήση. Φοβάμαι πως όχι, Μίμη. Αυτό εδώ έχει γκριζογάλανο χρώμα. Όχι, Φιφί. Τα ψάρια δεν έχουν μαλλιά. Έχουν λέπια. Τότε, από πού βγήκε η λέξη ψαρομάλλης? Mm, δεν είμαι σίγουρος. <Ρι> 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 καπετάνη Σασίση, έχουμε έναν επισκέπτη. <Ρι> Τι λέει, καπετάνη Σασίση? Ζητάει άδεια να επιβιβαστεί. Σου δίνω την άδεια. Καλώς ήρθατε στο φέρι μπότε κύριε Γλάρε. Θα μπει και ο Γλάρος στο πλήρωμά μας ίσι. Ναι, θα είναι ο παρατηρητής μας. Εσύ, έψαξες να βρεις όλα τα παιχνίδια και τις εκπλήξεις που κρύβονται εδώ γύρω. Κάνε κλικ τριγύρω. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δεις το πλοίο σαλπάρισε στις δύο η ώρα. Θα είμαστε πίσω στις τέσσερις η ώρα. Δηλαδή, πόση ώρα θα ταξιδεύουμε, Μίμη? Δύο ώρες. Πω, πω. Αυτό σημαίνει δύο ώρες μέχρι το επόμενο κουλατσιό μου. Είμαι σίγουρος ότι θα αντάξει ζήσει στο παιχνίδι μου μαθαίνουμε για την ώρα και μετράμε πόση ώρα περνάει όταν κάνουμε κάτι. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι πόση ώρα πέρασε. Δεν έχουμε ώρα για χάσιμο. Γεια σου. Ώρα να παίξουμε το πονηρό παιχνίδι μου με τις ώρες. Κοίταξε αυτά τα δύο ρολόγια. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε πόση ώρα χρειάζεται για να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα σου δείχνω μια εικόνα με κάτι που κάνουμε, όπως για παράδειγμα εμένα να φτιάχνω ένα κάστρο στην άμμο. Οι δείκτες του ρολογιού πάνω από την εικόνα θα γυρίσουν και θα σταματήσουν στην ώρα που ξεκίνησα να φτιάχνω το κάστρο μου. Μετά θα σου δείξω μια εικόνα από τη στιγμή που θα έχω τελειώσει το κάστρο μου και μετά οι δείκτες αυτού του ρολογιού θα δείξουν τι ώρα συνέβη αυτό. Λοιπόν, πόση ώρα έκανα να χτίσω το κάστρο μου. Αυτό το ρολόι λέει δύο η ώρα και αυτό το ρολόι λέει τρεις η ώρα. Όταν η ώρα είναι τρεις, είναι μια ώρα μετά από τις δύο. Αυτό σημαίνει ότι μου πήρε μία ώρα για να φτιάξω το κάστρο μου. Πρέπει λοιπόν να κάνεις κλικ στο κουμπί με τον αριθμό 1. Όταν απαντήσεις σωστά σε έξι ερωτήσεις για την ώρα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα, Πρέπει να μου πεις πόσο καλά ξέρεις να λες την ώρα. Αν ξέρεις να λες την ώρα καλά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως ξέρεις να λες την ώρα τέλεια, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. <Κι> Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στην πρώτη εικόνα. Η αγαπημένη μου σειρά στην τηλεόραση αρχίζει στις 4 η ώρα και τελειώνει στις 5 η ώρα. Πόση ώρα διαρκεί η σειρά? Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Σωστά! Έτσι λοιπόν έχουμε μία ώρα. Ας δούμε μια καινούργια εικόνα. Το μεσημεριανό μας μάθημα στο σχολείο αρχίζει στη μία η ώρα και τελειώνει στις τρεις η ώρα. Πόση ώρα διαρκεί το μεσημεριανό μας μάθημα? Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έκανες Διάνα! Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ώρες. Τώρα η επόμενη εικόνα. Μετά το σχολείο πηγαίνουμε στο γυμναστήριο στις 4 η ώρα. Και φεύγουμε στις 6 η ώρα. Πόση ώρα καθόμαστε στο γυμναστήριο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Σωστή απάντηση. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο ώρες. Γιατί λιποθύμησε ο λεπτοδείκτης. Γιατί όλη την ώρα γυρίζει γύρω γύρω. Πάμε πάλι. Το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο μου ξεκινά στις 12 η ώρα και τελειώνει στη μία η ώρα. Πόσο διαρκεί το μάθημα της γυμναστικής? Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ώρα. Άραγε, για... τι θα δούμε τώρα? το πρωί σηκώνομαι στις 7 η ώρα και φεύγω για το σχολείο στις 8 η ώρα. Πόση ώρα κάνω από την ώρα που σηκώνομαι μέχρι την ώρα που φεύγω για το σχολείο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ώρα. Τι να είναι αυτό το πρόγραμμα των Ferry Boat δείχνει πότε φεύγουν και πότε επιστρέφουν τα πλοία. Ένα Ferry Boat για το γύρο του λιμανιού της χώρας των γνώσεων έφυγε στις 3 η ώρα. Και όταν επέστρεψε η ώρα ήταν 10. Πόσο κράτησε το ταξίδι του Ferry Boat? Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έτσι λοιπόν έχουμε 7 ώρες. Μπράβο! Βρήκε την απάντηση σε έξι πονηρές ερωτήσεις για την ώρα. Πραγματικά, λες την ώρα σαν ρολόι. Μια και τα πήγες τόσο καλά με την ώρα, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, το ταξίδι μας σχεδόν τελειώνει και στα αλήθεια περάσαμε πολύ όμορφα. Η θάλασσα σήκωσε λίγο κύμα τώρα. Ο, oh, ο, oh. Είσαι καλά, Φιφί. Το πλοίο κουνάει και το στομάχι μου χοροπηδάει. Αυτό κάνει ομοιοκαταληξία. Ε? Πω πω. Η Φιφί δεν πρέπει να νιώθει καθόλου καλά, αφού δεν κατάλαβε την ομοιοκαταληξία. Στεριά στον ορίζοντα! Ο παρατηρητής μας ο Γλάρος την είδε πρώτος. Μη στεναχωριέσαι, Φιφί. Σε λίγο θα βγούμε στη στεριά και τότε δεν θα νιώθεις ναυτία. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει όταν είμαι στο γυμναστήριο μου αρέσει να χοροπηδάω πάνω κάτω στο τραμπολίνο αλλά το κούνημα του καραβιού κάνει την κυλίτσα μου να ανακατεύεται. Φτάνουμε λοιπόν. Ορίστε και ο φάρος της χώρας των γνώσεων. Τώρα ξέρουμε ότι φτάσαμε σχεδόν και μπορούμε να πάμε να φάμε το απογευματινό μας. Ψαροκλοκέτες! Το... Ακούγεσαι κάπως καλύτερα τώρα Φιφί Ναι, δεν θέλω να με ενοχλεί η κυλίτσα μου όταν κοντεύει η ώρα για το απογευματινό Πριν επιστρέψουμε στην ακτή έχεις χρόνο να ρίξεις άλλη μια ματιά στο Φέριμποντ γέο Το είδατε αυτό το ψάρι το είδατε αυτό το ψάρι. Καλώ ήρθε στο ferry boat Αιγαίο. <χει> Σηκώστε τα πανιά! Σηκώστε τη σημαία! Ο φάρος φωτίζει για να ειδοποιεί τα πλοία, ώστε να μην ταξιδεύουν πολύ κοντά στην ακτή. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου και να μάθεις από πού έρχεται το φως. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι «Σβήσε το φως». Ας δούμε τα φώτα. <Για> Γεια σου! Πόσο φωτεινό είναι αυτό το δωμάτιο! Υπάρχουν πολλά φώτα αναμένα! Γνωρίζεις από πόσα διαφορετικά πράγματα παράγεται φως! Στο παιχνίδι μου θα δούμε πόσα τέτοια πράγματα μπορείς να βρεις. Το περισσότερο φως εκπέμπεται από τον ήλιο, αλλά χρησιμοποιούμε επίσης ηλεκτρικό ρεύμα και μπαταρίες για να ανάβουμε λάμπες και φακούς. Οι οθόνες των υπολογιστών και των τηλεοράσεων εκπέμπουν και αυτές φως. Στο παιχνίδι αυτό πρέπει να κοιτάξεις τριγύρω στο δωμάτιο και έξω από το παράθυρο. Μετά κάνε κλικ στα πράγματα που εκπέμπουν φως για να τα σβήσεις μέχρι να σκοτεινιάσει το δωμάτιο. Να, έτσι! Εντάξει, ας δούμε τα φώτα. Πρέπει να βρεις οκτώ πράγματα που εκπέμπουν φως. Όταν βρεις τα οκτώ, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Είναι μέρα! Κάνε κλικ σε όλα τα φωτεινά πράγματα που μπορείς να βρεις. Τα φωτάκια που αναβοσβήνουν σε αυτό το ρομποτάκι λειτουργούν με μπαταρία. Αυτό είναι ένα φωτιστικό. Λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή είναι μια λάμπα γραφείου. Λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτός ο φακός δημιουργεί μια δέσμη φωτός. Λειτουργεί με μπαταρία. Μπορείς να σκεφτείς κάποια άλλα πράγματα που παράγουν φως. Το κερί όταν ζεσταίνεται μαλακώνει. Όταν ανάβουμε το φυτίλι, το κερί λιώνει σιγά σιγά και η φλόγα εκπέμπει φως. Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεις τη φλόγα του κεριού. Μπορεί να καείς. Η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης δημιουργείται από συνδυασμού χρωματιστού φωτός. Αυτό δεν φωτίζει Το περισσότερο φως γύρω μας προέρχεται από τον ήλιο. Ο ήλιος επίσης μας ζεσταίνει. Ο ήλιος είναι πολύ πολύ λαμπερός και δεν πρέπει να τον κοιτάζεις ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Συνέχισε το ψάξιμο. Συνέχισε το ψάξιμο. Μπράβο σου! Αυτό το μικροσκοπικό φωτάκι δείχνει ότι η οθόνη του υπολογιστή είναι έτοιμη να ανάψει μόλις ανοίξεις τον υπολογιστή. Έχεις βρει όλα τα πράγματα που εκπέμπουν φως εδώ μέσα. Ας ανάψουμε πάλι τα φώτα, γιατί θέλω να σου δώσω ένα βραβείο. Ένα κομμάτι του παζλ. Αναρωτιέμαι αν θα δούμε φάλαινες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν φάλαινες σε αυτά τα νερά ζήσει. Μπορεί να έρχονται για επίσκεψη. Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι για τα διάφορα ζώα και φυτά που ζουν στην ακρογιαλιά. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου στην ακρογιαλιά έχει τα μάτια σου ανοιχτά για να δεις τα πλάσματα που ζουν κοντά στη θάλασσα. Γεια σου! Στο βιβλίο μου φυσικής ιστορίας διαβάζω για την ακρογελιά. Θέλεις να ακούσεις τι λέει. Θα σου δείξω μια εικόνα από μια σελίδα του βιβλίου μου. Πρέπει να ψάξεις την ακρογιαλιά μέχρι να βρεις το αντικείμενο που ταιριάζει στην εικόνα του βιβλίου μου. Όταν κάνεις κλικ πάνω του, θα σου διαβάσω ό,τι λέει το βιβλίο μου για αυτό. Όταν βρεις την ακρογιαλιά έξι πράγματα από το βιβλίο μου, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά στο βιβλίο μου φυσικής ιστορίας. Πρέπει να βρεις ένα καβούρι και να κάνεις κλικ πάνω του αν θέλεις να σου μιλήσω για αυτό. Σωστά! Πολλά καβούρια περνάνε τον καιρό του κρυμμένα στην άμμο ή σε λιμνούλες στα βράχια περιμένοντα την παλήρια. Τότε βγαίνουν έξω από τις κρυψώνες τους και τρώνε όλα τα μικροσκοπικά πλάσματα που ξεβράζουν τα κύματα. Πώς λέμε τα αδελφάκια των δελφινιών? Αδελφίνια! Α, ένα δελφίνι! Μπορείς να βρεις στη θάλασσα το δελφίνι που έρχεται να μας δει! «Σωστά! <ΣΣΣ> τα δελφίνια είναι φιλικά ζώα, ζουν σε μεγάλες ομάδες και συχνά κολυμπάνε δίπλα στα πλοία. Κάποιες φορές μάλιστα κολυμπάνε στα ρηχά και αφήνουν τους ανθρώπους να τα ταΐσουν». Το ήξερε ότι τα δελφίνια είναι από τα πιο έξυπνα πλάσματα στη γη. Μπλιάξ! Αυτή η εικόνα δείχνει ένα σωρό από σκουπίδια. Μπορείς να βρεις σκουπίδια στην ακρογιαλιά. Σωστά! Είναι θλιβερό. Αλλά οι άνθρωποι συχνά νομίζουν πως αν πετάξουν τα σκουπίδια τους στη θάλασσα, αυτοί θα τα παρασύρει μακριά. Όμως το πιθανότερο είναι τα σκουπίδια να ξεβραστούν στις ακρογιαλιές και να τις ρηπάνουν, απειλώντας έτσι την υγεία των ανθρώπων και των άλλων πλασμάτων. Στην εικόνα αυτή, τα παράξενα πράγματα που μοιάζουν με πέτρες είναι απολυθώματα. Μπορείς να βρεις ένα σωρό από απολυθώματα στην ακρογιαλιά. Τα απολυθώματα είναι από μινάρια ή σημάδια ζώων ή φυτών που πέθαναν και παρέμειναν στα βράχια. Μερικές φορές, τα απολυθώματα περιέχουν απομεινάρια που έχουν ηλικία χιλιάδων ή εκατομμυρίων χρόνων. Μια από εδώ, μια από εκεί. Αυτή είναι η εικόνα μιας τσούχτρας. Μπορείς να βρεις άλλη μια τσούχτρα μέσα στο νερό. Μια τσούχτρα μπορεί να είναι μικρή σαν μπιζέλη ή μεγάλη σαν αυτοκίνητο. Έχει σχήμα ομπρέλας και κολυμπά πηγαίνοντας πάνω κάτω όπως κινούνται οι ομπρέλες όταν περπατάμε. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του βιβλίου μου. Αυτή είναι η εικόνα ενός γλάρου. Μπορείς να βρεις ένα γλάρο στη φωλιά του. Αυτός ο γλάρος έχει τη φωλιά του σε μια στενή προεξοχή πάνω στον κρεμό. Ο χώρος είναι ελάχιστος, αλλά αυτό το θελασσοπούλι με τη στριγιά φωνή γεννά τα αυγά του στην προεξοχή αυτή μακριά από τους κινδύνους. Οι γλάροι φτιάχνουν τις φωλιές τους πολύ μαζί. Έχεις βρει και τα έξι πράγματα της παραλίας που ταιριάζουν με τις εικόνες στο βιβλίο μου φυσικής ιστορίας. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Πώς <laughs> το ήξερες ότι η λέξη γλάρος γράφεται με όμικρον στο τέλος. Στο παιχνίδι μου θα μάθεις για τις καταλήξεις των λέξεων. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι μου και να ψαρέψεις γράμματα. Πάμε για ψάρεμα! είναι ακόμα στη θάλασσα και ψαρεύει καταλήξεις Θα τον βοηθήσεις Αν δεν ξέρεις πως να βοηθήσεις τον μπάμπι να ψαρέψει καταλήξεις κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας ή κάνε κλικ στη βάρκα για να ξεκινήσει το ψάρεμα Πριν αρχίσεις να βοηθάς τον μπάμπι πρέπει να ξέρω πως θα πας με τις λέξεις αν τα πας καλά με τις λέξεις, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως παίζεις τις λέξεις στα δάχτυλά σου, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Εντάξει, ας δούμε τι υπάρχει στα πανιά. Καντήλι, ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? hey οπ, ό,τι πρέπει για παστό. Το τραβάω πάνω. Τέλεια! Τράβα την πάνω, Μπάμπη. Έφτιαξες τη λέξη καντήλι. Κοίτα, υπάρχει κάτι άλλο στα πανιά. Είναι τα πρώτα γράμματα της λέξης δάσος. Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? Hey, οπ! Μα τι χίλιες φάλαινε! Το πιάσα! Το βρήκες! Αυτή την κατάληξη πρέπει να ψαρέψει, Μπάμπι! Είναι η λέξη δάσος! Κοίτα! Υπάρχει κάτι άλλο στα πανιά! Σταυρό! Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? Hey, Ότι πρέπει για παστό. Το τραβάω πάνω. Τέλεια! Τράβα την πάνω, Μπάμπη! Έφτιαξες τη λέξη σταυρός. Υπάρχει κάτι καινούριο στα πανιά. Κελάρι. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη για να ολοκληρώσεις τη λέξη. Ει, hey, οπ, μα τις χίλιες φάλενες, Το πιάσα. Είναι η λέξη κελάρι. Τι έφαγε το μπαρμπούνι και λιποθύμησε. Μια μπαρμπούνια. Τα πανιά στη βάρκα του Μπάμπι έχουν κάτι καινούριο πάνω τους. Σφουγγάρι! Μπορείς να κάνεις κλικ στη σωστή κατάληξη που κολυμπάει κάτω από τη βάρκα. Hey, οπ! Ότι πρέπει για παστό. Το τραβάω πάνω. Έφτιαξες τη λέξη σφουγγάρι. Υπάρχει κάτι καινούριο στα πανιά. Πέλαγος! Μπορείς να κάνεις κλικ στη σωστή κατάληξη που κολυμπάει κάτω από τη βάρκα! Ει, hey, οπ! Μα τις χείλες φάλαινες! Το πιάσα. Είναι η λέξη... Πέλαγος! Τα πανιά στη βάρκα του Μπάμπι έχουν κάτι καινούργιο πάνω τους! Μπορεί να κάνει κλικ στη σωστή κατάληξη που κολυμπάει κάτω από τη βάρκα. Hey, Ότι πρέπει για παστό. Το τραβάω πάνω. Έφτιαξε τη λέξη. Μανιτάρι. Υπάρχει κάτι καινούριο στα πανιά. Είναι τα πρώτα γράμματα της λέξης ξύλο. Ποια από τις καταλήξεις που κολυμπάνε κάτω από τη βάρκα πρέπει να πιάσει ο Μπάμπης? Hey, hop. Μα τις χίλιες φάλαινες! Το πιάσα! Είναι η λέξη ξύλο! Τέλεια! Βοήθησες τον Μπάμπη να ψαρεύσει όλες τις σωστές καταλήξεις! Θα πας τόσο καλά με τις καταλήξεις που σου αξίζει ένα ξεχωριστό παιχνίδι για να ψαρεύεις λέξεις. Μπορείς να εκτυπώσεις τα ψάρια με τις λέξεις και να φτιάξεις ένα παιχνίδι για να παίζεις με την παρέα σου. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις το παιχνίδι. Ή κάνε κλικ οπουδήποτε αλλού για να συνεχίσεις. Γεια σου. Καλώ ήρθε στο εκπληκτικό εργαστήριο κατασκευή ρομπότ. Θέλεις να φτιάξεις το δικό σου θεότρελο ρομπότ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλά διαφορετικά κομμάτια από ρομπότ και διαστημικά εξαρτήματα για να φτιάξεις το δικό σου ρομπότ. Για να βρεις το κομμάτι που θέλεις, κάνε κλικ σε ένα από τα κουτιά στο ράφι. Να, έτσι. Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αυτό το κομμάτι, κάνε κλικ στο κουτί πάλι και θα αλλάξει. Κάνε κλικ στα κουτιά μέχρι να βρεις όλα τα κομμάτια που θέλεις για να ολοκληρώσεις το θεότρελο ρομπότ σου. Wow! Τι υπέροχο ρομπότ! Τώρα κάνε κλικ στο διακόπτη για να ζωντανέψει το ρομπότ σου. <Κι> Μπορείς επίσης να εκτυπώσεις μια εικόνα του ρομπότ σου αφού ζωντανέψει, κάνοντας κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης. Λοιπόν. Πάμε να φτιάξουμε θεότρελα ρομποτάκια. Εντάξει. Κάνε κλικ στα κουτιά με τα κομμάτια και άρχισε να φτιάχνεις το δικό σου καταπληκτικό ρομπότ. Πο... <σκουσίλια> <σκουσίλια> και... Μάτια... Αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα με το ρομπότ σου, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης. Ή κάνε κλικ οπουδήποτε στο εργαστήριο κατασκευής ρομπότ για να συνεχίσεις. Κάνε κλικ σε ένα από τα κουτιά στο ράφι. Καπετάνη Σασίση, τι άλλο θα με διατάξει να κάνω. Έχε τον νου σου στην ώρα να αυτή μίμη. Σε λίγο πρέπει να φτάνουμε στη στεριά. Μάλιστα, καπετάνησα έχω ένα παιχνίδι για την ώρα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου όπου θα μετράμε την ώρα. Θα παίξουμε το παιχνίδι μου αμέσως. Τέλεια! Χαίρομαι που ξαναγύρισες στο παιχνίδι. Ξέρεις πώς παίζεται το πονηρό παιχνίδι μου με τα ρολόγια. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι ή κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να ξεκινήσεις να παίζεις. Πρώτα πρέπει να μου πεις πόσο καλά ξέρεις να λες την ώρα. Αν ξέρεις να λες την ώρα καλά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως ξέρεις να λες την ώρα τέλεια, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στην πρώτη εικόνα. Το Σαββατοκύριακο κάνω μπάνιο στις 8.30 και μισή και πηγαίνω για ύπνο στις 9 και μισή. Πόση ώρα περνάει από την ώρα που κάνω μπάνιο μέχρι την ώρα που πάω για ύπνο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έχεις δίκιο! Έτσι λοιπόν έχουμε μία ώρα. Ας δούμε μια καινούργια εικόνα. Το μάθημα της γλώσσας αρχίζει στις 11 και και τελειώνει στις 12 και Πόση ώρα διαρκεί το μάθημα της γλώσσας? Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έκανες Διάνα! Έτσι λοιπόν έχουμε μία ώρα. Τώρα η επόμενη εικόνα. Όταν πήγαμε για πατινάς, φτάσαμε στο παγοδρόμιο στις δύο και μισή. Και φύγαμε στις πέντε και μισή. Πόση ώρα καθίσαμε στο παγοδρόμιο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έχεις δίκιο. Έτσι λοιπόν έχουμε τρεις ώρες. Τι είδους ρολόγια ζουν στο φεγγάρι. Φεγγαρολόγια. Πάμε πάλι. Όταν κάναμε κατασκήνωση, ο Ζήσης και η Σύση είδαν ένα αστέρι να πέφτει στις τέσσερις και μισή. Και μετά είδαν ένα άλλο στις δώδεκα και μισή. Μετά από πόση ώρα είδαν το δεύτερο αστέρι που έπεφτε, κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έτσι λοιπόν έχουμε... 8 ώρες. Άραγε τι θα δούμε τώρα. Όταν επιστρέφαμε από την επίσκεψη στον παππού του Ζήση, το τρένο έφυγε στη μία και μισή. Φτάσαμε στο στεθμό της χώρας των γνώσεων στι επτά και μισή. Πόση ώρα κράτησε το ταξίδι μας με το τρένο, κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έτσι λοιπόν έχουμε έξι ώρες. Τι να είναι αυτό? Το Σαββατοκύριακο έπαιξα ποδόσφαιρο με τους φίλους μου. Ξεκινήσαμε στη μία και μισή. Και στις δύο και μισή είχαμε νικήσει τους αντιπάλους. Πόση ώρα παίξαμε ποδόσφαιρο? Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή χρονική διάρκεια. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ώρα. Μπράβο! Βρήκε την απάντηση σε έξι πονηρές ερωτήσεις για την ώρα. Πραγματικά, λες την ώρα σαν ρολόι. Επειδή είσαι αστέριστο να λες την ώρα, έχω μία εκτύπωση ειδικά για σένα. Είναι ένα ημερολόγιο με τις ώρες μπορείς να ζωγραφίσεις μια εικόνα με κάτι που έκανες την ώρα που δείχνει κάθε ρολόι. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις το ημερολόγιο με τις ώρες ή κάνε κλικ κάπου αλλού για να συνεχίσεις. Γεια σας μικρά ψαράκια, για πού το βάλετε? Ο Ζήσης πότε? Θέλεις να βρούμε μαζί μερικά ζώα. Κάνε κλικ πάνω μου για να πάμε να δούμε τη φύση στο παιχνίδι μου στην ακρογιαλιά. Θα φέρω και το βιβλίο μου φυσικής ιστορίας. <Και> Καλώς ήρθες και πάλι στην ακρογιαλιά. Ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι μου με την ακρογιαλιά. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας αν θέλεις να μάθεις πως παίζεται το παιχνίδι. Ή κάνε κλικ στο βιβλίο μου φυσικής ιστορίας αν είσαι έτοιμος να ψάξεις για τα πλάσματα της ακρογιαλιάς. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά στο βιβλίο μου φυσικής ιστορίας. <χει> ο, 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 ο. Αυτή η εικόνα δείχνει μια φώκια. Μπορείς να βρεις μια φώκια στη θάλασσα. Σωστά! <χει> Στις φώκες αρέσει να περνάνε τον περισσότερο καιρό τους κολυμπώντας στη θάλασσα και πιάνοντας ψάρια βγαίνουν στη στεριά για να ξεκουραστούν ή όταν έρχεται η εποχή να γεννήσουν τα μωρά τους. Μια από εδώ, μια από εκεί. Αυτή είναι η εικόνα μιας τσούχτρας. Μπορείς να βρεις άλλη μια τσούχτρα μέσα στο νερό. Σωστά! μια τσούχτρα μπορεί να είναι μικρή σαν πιζέλη ή μεγάλη σαν αυτοκίνητο. Έχει σχήμα ομπρέλας και κολυμπά πηγαίνοντας πάνω κάτω όπως κινούνται οι ομπρέλες όταν περπατάμε. Αυτή είναι η εικόνα ενός γλάρου. Μπορείς να βρεις ένα γλάρο στη φωλιά του. Καλή επιλογή. Αυτό ο γλάρο έχει τη φωλιά του σε μια στενή προεξοχή πάνω στον κρεμό. Ο χώρο είναι ελάχιστο, αλλά αυτό το θελασσοπούλι με τη στριγιά φωνή γεννά τα αυγά του στην προεξοχή αυτή μακριά από του κινδύνου. Οι γλάροι φτιάχνουν τι φωλιέ του πολύ μαζί. Αυτό το αστείο πουλί λέγεται στριδοφάγος. Μπορείς να βρεις ένα στην ακρογελιά. Ο στριδοφάγος έχει ένα μακρύ ράμφος για να ανοίγει τα όστρεκα στις ακτές και να τρώει τα ζωάκια που ζουν μέσα τους. Μερικές φορές τα όστρακα κλείνουν απότομα και παγιδεύουν το ράμφος του και τότε ο στριδοφάγος για να ελευθερωθεί πρέπει να σπάσει το όστρακο σε ένα βράχο. Στην εικόνα αυτή τα παράξενα πράγματα που μοιάζουν με πέτρες είναι απολυθώματα. Μπορείς να βρεις ένα σωρό από απολυθώματα στην ακρογιαλιά. Τα απολυθώματα είναι από μινάρια ή σημάδια ζώων ή φυτών που πέθαναν και παρέμειναν στα βράχια. Μερικές φορές, τα απολυθώματα περιέχουν απομεινάρια που έχουν ηλικία χιλιάδων ή εκατομμυρίων χρόνων. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του βιβλίου μου. Πρέπει να βρεις ένα καβούρι και να κάνεις κλικ πάνω του, αν θέλεις να σου μιλήσω για αυτό. Πολλά καβούρια περνάνε τον καιρό τους κρυμμένα στην άμμο ή σε λιμνούλες στα βράχια περιμένοντας την παλήρια. Τότε βγαίνουν έξω από τις κρυψώνες τους και τρώνε όλα τα μικροσκοπικά πλάσματα που ξεβράζουν τα κύματα. Πώς λέμε τα αδελφάκια των δελφινιών? Αδελφίνια! έχεις βρει και τα έξι πράγματα της παραλίας που ταιριάζουν με τις εικόνες στο βιβλίο μου φυσικής ιστορίας. Αφού είσαι τόσο παρατηρητικό παιδί, μπορείς να εκτυπώσεις την εικόνα της ακρογιαλιάς και να τη χρωματίσεις εσύ. Αν θέλεις να εκτυπώσεις την εικόνα, κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης ή κάνε κλικ οπουδήποτε αλλού για να συνεχίσεις. Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του στοιχειωμένου κομματιού και σύρε το εκεί. Το τέριαξε πολύ σωστά. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Το τέριαξε πολύ σωστά. Να ακόμα ένα στοιχειωμένο κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο. Τέλεια! Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μία ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στο στοιχειωμένο σπίτι για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων. Hey, είναι κανείς εδώ! Ζιζι, εσύ κρύβεσαι εκεί! Όχι, ένα φάντασμα! <laughs> Δεν με ξεγελάς εμένα, ζήσει! <laughs> Τι ήταν αυτό? Αλτ, ποιος είναι εκεί? Ποιος τυχιώνει το σπίτι του Σερ Μίμι. Μίμι? Είμαι ο Σερ η υπότης και φύλακας του στοιχειωμένου σπιτιού. Αν μέσα στην πανοπλία είσαι εσύ, Μίμι, και στο κεφαλό σκαλό ζήσεις, τότε ποιος είναι μαζί μου στην καταπακτή? Οχ! Oh! Σουτ! Μου φαίνεται ότι ακούω τη σύση να έρχεται. Ας τις κάνουμε έκπληξη. Γιούχου! Είμαι σίγουρη ότι άκουσα φωνές εδώ μέσα. Μάλλον το σπίτι είναι στα αλήθεια στοιχειωμένο. Καλύτερα να φύγω. Θα πούμε μετά στη Σύση ότι κρυβόμασταν. Μέχρι τότε κάνε κλικ τριγύρω και δες τι στοιχειωμένα πράγματα μπορείς να βρεις.